μέσα. Χρόνια πολλά, τι κάνετε. Χρόνια πολλά, είστε καλά. Ευχαριστώ. Εσύ χιλιά χρόνια θα ζεις. Πιο παλιά από αυτά. Εδώ, πρώτη φορά. Εδώ είναι το Παπαδόσπιτο, το οποίο έχω επισκευάσει εδώ, κοιμάμαι από το πρώτο μπουρθα. Ναι, δηλαδή ο μόνος που θα κοιμηθεί από στο χωριό είναι εγώ. Και το κάνω χρόνια αυτό. Είναι έρημο το χωριό. Έρημο. Δεν μένει κανείς άλλος. Ο δουλευτής είναι ο έχει αγοράσει καμιά δεκαριά. Έχει αγοράσει αρκετά, αλλά δεν μένει. Περάστε. Έχει πάρει καμιά δεκαριά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα ποιος είναι η του Δημάρχου, δεν σας πειράζει. Όχι, μας χαρομπεί. Είναι η μέρα τέτοια, δηλαδή. Ελάτε, πλησιάστε, κύριε Παπαδόπουλο. Δεν είμαστε σημεία σου. Κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Ελάτε, κύριε Σταματιάδη, ελάτε. Ποτάσου, έλα, Μαργαρίτα. Εγώ δεν το λέω ερυπωμένο, έχει εγκαταληφθεί το χωριό. Δηλαδή, όταν ήρθα εγώ στη Μητρόπολη, κοίταγα τις ανορίες. Θα ζαλίζω τώρα. Κοίταγα τις ανορίες και κοιτάω ο Άγιος Δημήτρης και πάει χώρες. Γιατί, ας πούμε, εγώ επειδή γεννήθηκα στα Μανιού, είχα σχέση με αυτό το χωριό. Και όταν υπηρετούσα σαν δόκιμος και έπαιρνα υπηρεσία στο Λαγούδι, ερχόμουν για να ανάψω το κατηλάκι της εκκλησίας και είχα προλάβει εγώ τρεις γιαγιάδες και ένα παππού να μένουν μόνιμα στο χωριό. Λοιπόν, όταν ήρθα, κοιτάω τον Άγιο Δημήτριο Καϊκούτης να δω ποιος είναι εφημέριος, κοιτάω δίνω τον καθόλου στο ημερολόγιο του μεγάλου της εκκλησίας. Λέω στον πρώτο σύγκρονο, του λέω, πατέρα, ζωστή με ποιο, τι, γιατί δεν έχει εδώ την εκκλησία. Άλλοι καταργήθηκε το χωριό και καταργήσαμε κι εμείς την ενορία. Τι κάνετε, λέω. Λέω, φέρνω το φάκελο. Ευτυχώς είχαν κάνει τα έγγραφα να καταργηθεί η ενορία, αλλά δεν τα είχαν στείλει. Τα σκίσα κι εγώ. Και διόρισε και έναν ιερέα. Τσακ. Εσύ να τα βλέπετε. Συνοπτική είναι ενορία. Το ανακαινήσαμε αυτό. Μετά λέτε αυτό. Ο κ. Σταματιάδης μας έδωσε τα βουλευτικά και ο κ. Καματερός μας δίνει ρεύμα από τις γεννητριές του.
Τα ηλιακά του. Τα ηλιακά του. Έχει και ανεμογεννήτριες. Γιατί δεν βάζεις ένα ηλιακό? Αν μας βοηθήσετε, αύριο το πρωί έχουμε βάλει, αλλά θέλουμε ενίσχυση. Τι ενίσχυση? Είναι εδώ η περιφέρεια και ο Δήμαρχος. Τι να κάνουμε? Θέλουμε λεφτά, θέλουμε να το ενίσχυσουμε. Τι να θέλουμε, κύριε Παρουσία. Είναι πολύ ωραία, ελάτε να δείτε κάτω τότε. Συγγνώμη, κατεβαίνω πρώτο. Δεν απαντήσει, πήρε απαντήσει όμως. Δήμαρχε. Εδώ έχω ένα μικρό, μια μικρή σόμπα, την έχετε δει τη σόμπα αυτή? Είναι πολύ ασυγκριτική. Αυτή είναι σόμπα με χεριά. Την ανάβησα αυτή τη σόμπα και με την... Αυτό μπορεί να συστάνει το δωμάτιο αυτό. Τα τρία χεριά. Είναι που διαπιστώνω ότι πάντα υπάρχει ένα αντίνα στην τσέπη του Σπόρτη. Ο οποίος χάλασε. Το σκεπάζουμε τώρα αυτό. Και αυτό θα ζεστάρει το δωμάτιο σε 2 ώρες. Πυρώνει το... Και αυτό εδώ είναι κεραμικό. Το κεραμικό. Τι καλό, έχει ό,τι χρειάζεται. Κουβαλάς το σακουβαγιά σου, εδώ είμαι σε τα το sleepy bag και όλα αυτά. Sleepy bag έχουμε να ξέρουμε, δεν είμαστε. Δεν είναι ωραίος χώρος. Δεν είναι ωραία η πατρίδα μας. Έχω άδικο που το λέω. Υπάρχει άλλη χώρα, έτσι καμία χώρα. Καμία χώρα. Επίσης το καταλαβαίνουμε. Και το λέω και καμία φορά δεν κοιτάει καλά. Καλά. Και όταν το λέω που σου λέω, να είσαι υπερήφανος δήμαρχε που έχεις ένα τέτοιο τόπο. Καμία φορά και να σας πω για κάτι. Είναι φοβερό, δηλαδή το αισθάνομαι που το λέω. Έτσι, τελευταίο 15ήμερο, στοιχεία από όλη τη χώρα, από όλες τις και τις 13 περιφέρειες. Θα δείτε όλα τα κοινωνικά στοιχεία που αφορούν την περιφέρεια του ίδια. Η παρατήρηση από τις άλλες περιφέρειες είναι η εξής. Αυτοί οι πίνακες, οι δικοί μας οι πίνακες, σήμερα είναι οι πίνακες της Ελλάδας, της κανονικής του λειτουργίας, σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Δηλαδή η πυρονική Ελλάδα είναι... εντάξει. Λοιπόν, οι πίνακες οι δικοί μας, τα στοιχεία όλα τα κοινωνικά, δείχνουν μια Ελλάδα πλήρη. Και λέει και την οικονομία. Υπάρχει πάνω κάμα εδώ, όταν υπάρχει ένα γρόπο. Αυτό δεν ήταν, εάν οι χειρισμοί μας ήταν άλλοι, αυτό δεν θα υφίστατο. Γιατί ο τουρισμός κρατάει. Δηλαδή ήθελα άλλους χειρισμούς. Έγιναν όλοι οι χειρισμοί λάθος. Μα και δεν είναι και σίγουρο ότι έχουμε βάλει κάτω. Όχι, μα οι λάθος χειρισμοί δεν σημαίνει πως θα κάνουν μια λόγω. Ακριβώς. Επειδή έχουμε μπροστά μας προκλήσεις. Του πετάς το. Του πατάς. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές στις ιεραποστολές. Οι ιεραποστολές που μάθαν τους ανθρώπους γηγενείς να εργάζονται στη γη και στη θάλασσα. Έχουν πετύχει. Οι άλλες που συνέχεια τους δίνουν ψωμί, ρούχα, πράγματα, έχουν πετύχει. Χαιρόμαι πάρα πολύ που ήρθατε. Βασική αρχή παραστολή. Της Μαρία, τι ωραίο που είναι το... Πάρα πολύ ωραίο είναι.